Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Παναγιώτη Γιαννούδη, καθηγητής ορθοπαιδικής και τραυματιολογίας, ευθύς αμέσως μέσω σύνδεσης Skype. Κύριε Γιαννούδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς, χαρά και, και ιδιαίτερη τιμή για όλους μας. Σας γνωρίσαμε... Και για μας από εδώ και για μένα. Καθοριστικός ο ρόλος σας σε μια πρωτοποριακή επέμβαση πριν από χρόνια, σωστά, που έκανε το γύρο του κόσμου. Σωστά, σωστά. Αναφέρομαι για την επέμβαση με το προσθετικό πόδι σε τίγρη στην Ινδία. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς νιώσατε, να μας μεταφέρετε λίγο και να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω σε αυτή την πολύ σημαντική πρωτοποριακή επέμβαση, το αποτέλεσμα της οποίας στέφθηκε αρχικά με επιτυχία. Ακριβώς. Γίνανε, να σας δώσω μία πολύ σύντομη περίληψη. Ο Τίγρης είχε πάθει ένα μερικό ακροτηριασμό στον μπροστινό του πόδι, διότι είχε πιαστεί σε μία μεταλλική παγίδα από λαθροθύρες. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα των βόρειων ζώων και στην Ινδία είναι κάτι που συμβαίνει. Πιάνονται τα ζώα και από εκεί και πέρα τα πουλάνε ή κάνουν διάφορα άλλα, προσπαθούν να πάρουν μερικά όργανα από τα ζώα, να φτιάξουν φάρμακα κτλ. Αυτό γίνεται πιο πολύ στην Κίνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να έρθω στο θέμα, στην ουσία του θέματος, υπήρχε λοιπόν για 4-5 χρόνια η παρατήρηση ότι δεν μπορούσε ο Τίγρης να περπατήσει λόγω του ακροτηριασμού, και έτσι έγινε μια προσέλκυση από συναδέλφους στην Ινδία πώς θα μπορούσαμε να ξαναδώσουμε σε αυτό το όμορφο ζώο τη δυνατότητα να περπατήσει και να μην πονάει επί ημερησίας βάσεως. Και έτσι γίνανε δύο επεμβάσεις. Η πρώτη που βγάλαμε έγινε μια χειρουργική διερεύνηση, ένας καθαρισμός. Καθαρίσαμε λίγο το πόδι του μπροστά, βγάλαμε ένα από τα δάχτυλά του που είχε μείνει από τον ακροτηριασμό, βγάλαμε ένα νεύρωμα, κάναμε ένα χειρουργικό καθαρισμό και στα μετακάρπια και έτσι του δώσαμε τη δυνατότητα να μπορούμε αργότερα να βάλουμε ένα προσθετικό άρκρο. Και σε δεύτερη φάση που πήγαμε έγινε αυτή η δεύτερη επέμβαση που έγινε, βάλαμε στο πόδι του το προσθετικό άκρο, αλλά δυστυχώς στη δεύτερη επέμβαση ο Τίγρης έκανε απόρριψη της πρόθεσης που του βάλαμε, διότι ενώ εμείς πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να τον βοηθήσουμε, ο ίδιος άρχισε να χτυπάει το πόδι του συνέχεια μετά την επέμβαση στο πάτωμα και έτσι απέβαλε τελείως την πρόθεση που του είχαμε φτιάξει. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, η βάση σας αυτή τη στιγμή είναι η Ελλάδα ή το εξωτερικό? Το εξωτερικό. Είναι το... Αγγλία. Είναι η Αγγλία. Υπάρχει κάποια εξέλιξη στον τομέα της τραυματιολογίας που δεν είναι ευρέως γνωστή και αναμένεται να αλλάξει το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, τα δεδομένα? Κοιτάξτε, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι το πώς διοργανώνεις και το πώς αντιμετωπίζεις, τι σύστημα έχεις για να αντιμετωπίζεις τους πολυτραυματίες όταν χρειάζεται και να πάνε σε κέντρα που υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει εμπειρία να μπορούν αυτοί οι ασθενείς να αντιμετωπιστούν με τα σύγχρονα πρωτόκολλα που υπάρχουν, ώστε να μπορούμε να μειώσουμε τη θνησιμότητα. Δυστυχώς στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, ακόμα αυτή η οργάνωση δεν έχει γίνει. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει μία προσπάθεια, ούτως ώστε να βελτιώσουμε τη μόρφωση, τους χώρους, την οργάνωση. Και από εκεί και πέρα μετά υπάρχουν φυσικά και άλλες εξελίξεις όσον αφορά τη φαρμακοθεραπεία,
όσον αφορά την εντατική θεραπεία, πώς να τους αντιμετωπίζουμε με μεγαλύτερη επιτυχία. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο σύστημα που δουλεύουμε για να μειώσουμε τη θνησιμότητα και να δίνουμε πίσω στην οικογένεια το άτομο που έπαθε το ατύχημα, κύριε, σε όσο και δυνατόν καλύτερη κατάσταση που μπορούμε. Κύριε καθηγητά, η ενημέρωση που έχω λέει ότι η επιστημονική σας ομάδα στο εξωτερικό έχει πολλούς Έλληνες ομογενείς. Σωστά. Οπότε στηρίζεται τους Έλληνες ομογενείς. Πάντα. Είμαι στην Αγγλία 28 χρόνια. Έχουν περάσει πάνω από 200 Ελληνόπουλα που έχουν εκπαιδευτεί εδώ στο Λίντς και πιστεύω ότι αυτά που έχουν μάθει και τα έχουν φέρει πίσω έχουν προσφέρει και θα συνεχίσουν να προσφέρουν σε όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα. Τα βήματα ενός νέου επιστήμονα είναι πιο σταθερά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Αυτό τώρα θέλει μεγάλη συζήτηση. Πιστεύω ότι οι δυνατότητες για να μπορέσεις να κάνεις περισσότερα πράγματα υπάρχουν στο εξωτερικό. Χωρίς να θέλω να μειώσω τη δουλειά και το έργο και το μορφωτικό έργο που γίνεται στην Ελλάδα. Αλλά πιστεύω η νοοτροπία και η οργάνωση είναι διαφορετική και αυτό βοηθάει όχι μόνο τα παιδιά που έρχονται εδώ, αλλά και αυτά που θα βγουν κάποια στιγμή έξω, να μάθουν περισσότερα πράγματα, να μάθουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και να αντιμετωπίσουν διαφορετικά το πρόβλημα που έχουν μπροστά τους. Κύριε καθηγητά, να κλείσουμε με μια τελευταία ερώτηση. Η πιο δύσκολη επέμβαση στην οποία έχετε συμμετέχει ποια είναι? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές επεμβάσεις, αλλά αυτή που έρχεται πάντα στο μυαλό μου είναι μια επέμβαση που κράτησε 16 ώρες, που συνήθως, όπως ξέρετε, εγώ ασχολούμαι με το που θα έρθει ένας πολυτραυματίας να ξεκινήσω το reconstruction, δηλαδή την ανοικοδόμηση και να φτιάξουμε όλα τα κατάγματα, όλους τους τραυματισμούς σε ένα setting. Λοιπόν, αυτό που έρχεται στο μυαλό μου είναι ένας ασθενής που είμαστε 16 ώρες στο χειρουργείο για να τον ξαναφτιάξουμε, να τον κάνουμε rebuild που λέμε και να τον ξαναδώσουμε πίσω τη ζωή του. Μάλιστα. Κύριε Γιαννούδη, να σας ευχαριστήσω πολύ.